Σας μιλάει ο Big Brother. Ξεκινάει τώρα η διαδικασία της ψηφοφορίας. Σας υπενθυμίζω ότι ο Αλέξης, ως αρχηγός αυτής της εβδομάδας, υποχρεούται να εξαιρέσει έναν από τους συγκατοίκους που θα προκύψουν ως υποψήφιοι προς αποχώρηση κατά την απόψινή ψηφοφορία. Η Στέλλα να περάσει στο δωμάτιο επικοινωνίας. Στέλλα, θέλω να μου πεις ποιος είναι ο πρώτος υποψήφιος που προτείνεις και για ποιο λόγο. Λοιπόν, θα πω κατευθείαν και τους δύο. Ο ένας είναι ο Ηλίας και η άλλη είναι η Ευελίνα. Και ο λόγος είναι ότι δεν μπορώ με τίποτα να ψηφίσω τους άλλους τρεις. Γιατί? Γιατί έχω πει ότι ο Γιάννης είναι Κρήτη ανάμεσά μας και δεν μπαίνει τίποτα. Έχω πει ότι με τον Τίντο είμαστε την πρώτη μέρα μαζί. Και με τον Αλέξη η σχέση μας πλέον δεν είναι φιλική. Νομίζω ότι είναι κατανοητό. Δέχομαι την ψηφοφορία. Thank you. Ο Αλέξης να περάσει στο δωμάτιο επικοινωνίας. Ποιος είναι ο πρώτος συγκάτοικος που προτείνεις ως υποψήφιο για αποχώρηση και για ποιο λόγο? Λοιπόν, ο πρώτος υποψήφιος σου ψηφίζει ο Γιάννης. Μετά την αποχώρηση του Γιώργου έχει κλειστεί πολύ πιο πολύ στον εαυτό του. Και προσπαθώ να έρθουμε κοντά, ελπίζω να καταφέρουμε. Ακόμα αυτή την εβδομάδα είμαστε στην αρχή, δεν νομίζω ακόμα. Πες μου και το δεύτερο. Είναι ο Αντώνης. Τον ψηφίζω με πολύ βαριά την καρδιά. Δεν το έχω ξανακάνει ποτέ. Αλλά έχει απομακρυνθεί από όλο το σπίτι τόσο πολύ. Προσπαθείς να τον συνεφέρεις και δεν γίνεται με τίποτα. Είναι μόνος του. Δηλαδή νιώθει μόνος του. Του μιλάμε αλλά τίποτα. Δέχομαι την ψήφο σου. Ας καλά. Εγώ θεωρώ ότι είναι λάθος που επέστρεψαν οι παίκτες ξανά και μπήκαν στο παιχνίδι. Καταθέτω την άποψή μου, διότι είναι συνειδητοποιημένη απόλυτα. Λοιπόν, πες μου, Παύλο, γελάς Γιάννη, γελάς Γιώργο. Το ίδιο δεν θα έκανες και εσύ αν επέστρεφες? Όχι, θέλω την άποψη του Γιώργου. Γιώργο, αν επέστρεφες στο παιχνίδι τώρα, δεν θα ξέρεις ποιοι είναι οι ισχυροί κρίκοι? Βέβαια, στάντα. Ποιους θα ψήφιζες? Τους ισχυρούς. Βέβαια. Ωραία. Παύλο. Εγώ θα ήθελα να πω και να υπογραμμίσω ότι καμιά φορά, άθελά μας, δίνουμε πάρα πολλές φορές την αφορμή να μας σχολιάζουν. Αυτή τη στιγμή η Στέλλα επισημοποίησε το δεσμό με τον Αλέξη, έτσι δεν είναι? Πριν ακούσαμε τον Αλέξη να λέει ότι δεν θέλουμε κανένας να μπαίνει ανάμεσά μας και να μας σχολιάζει. Όταν λοιπόν δημόσια πλέον αναφέρεις μία σχέση και κάνεις παρέα με πάρα πολλούς ανθρώπους μέσα στο σπίτι, νομίζω ότι αν σε αγαπάει ο άλλος, θα σου πει και πέντε λόγια παραπάνω. Δεν νομίζω ότι το βλέπει εχθρικά. Σε ό,τι αφορά στην κουβέντα που είχε πριν ο Γιώργος με τον Αλέξη. Αν ο Γιώργος ήταν στο live και πρόκειτο να φύγει, θα προσπαθούσα να του εξηγήσω ότι δεν έπρεπε να φύγει. Το ίδιο θα έκανα αν συνέβαινε και με τα υπόλοιπα παιδιά. Συγκάτοικο. Εντάξει. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε.